Όπως ξέρετε, τώρα σε 10 μέρες αρχίζει η Συκουμίδη. Ένα σημαντικό πρόβλημα το lockdown για τους εργάτες. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο τέτοιο καιρό μαζευόταν γύρω στους 5.000 εργάτες στην Συκουμίδη του Κρόκου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα, γιατί είχαμε και πολλούς Αλβανούς. Ερχόταν και από άλλες περιοχές και από άλλες περιοχές, βέβαια και της Κοζάνης προερχόταν. Τώρα όλο αυτό το πρόβλημα είναι μια δυσκολία όσον αφορά στο μάζεμα, στη Συγκομιδή, να δούμε τι θα γίνει. Και πιστεύουμε ότι θα έρθουν και ο κόσμος εδώ που είναι άνεργος, πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει. Πώς θα περάσουν όμως την περιφερειακή ενότητα, αφού οι μετακινήσεις απαγορεύονται? Ειδικά τώρα με το lockdown που έγινε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω, αυτό πιστεύουμε και η πολιτεία να βοηθήσει, να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα έρθει. Πρέπει να εξυπηρετηθούμε κι εμείς σαν συνέτριες, σαν παραγωγή, για να μαζέψουμε το προϊόν. Αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Είναι μια πολύ περίπτωση, πολύ δύσκολη περίπτωση. Πρακτικά, κύριε Πατσούρα, επειδή έχετε και την εμπειρία τώρα από το μάζεμα, υποτίθεται τώρα έξω είναι υποχρεωτική η μάσκα. Στο χωράφι υπάρχουν χωράφια με 10, 12, 14 εργάτες που δουλεύουν σε σειρά δίπλα-δίπλα. Μπορεί καταρχήν να μαζέψει ένας άνθρωπος Κρόκο με τη μάσκα? Με τη μάσκα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Απλά ο παραγωγός θα αναγκαστεί να τους βάζει ένα 2 μέτρα 3 και να δουλεύει έτσι. Όχι πολύ κοντά όπως γινόταν πρώτα. Αυτό θα το δούμε. Μακάρι να βρεθούν οι εργάτες πρώτα και αυτό θα το δούμε. Πρακτικά δηλαδή υπάρχει. Πρακτικά υπάρχει δυσκολία με τη μάσκα, αλλά. Είναι δύσκολο γιατί είναι γεμάτη. Σίγουρα. Είναι, καταρχήν είναι 8 ώρες διπλωμένος στη γη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι και δεν μπορείς να πάρεις ένα πρωί. Για φανταστείτε να έχεις και τη μάσκα όλη την ημέρα. Εκεί θα πρέπει. Αυτά να μας πείτε λίγο και τα νούμερα. Δηλαδή από τους 5.000 εργάτες, πόσοι είναι από την Κοζάνη και πόσοι είναι οι υπόλοιποι που θα πρέπει να βρεθεί λύση για αυτούς. Ειδικά όσοι είναι για το εξωτερικό και όσοι είναι από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, να δείτε, ερχόταν πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω ότι ένα 40% από τους εργάτες ερχόταν από την Αλβανία. Όπως βλέπετε τώρα και με τα lockdown δεν μπορούν να μπουν. Εκεί υπάρχει κάποιο συμβάσει εκεί πέρα για να έρθουν μετακλητοί. Αλλά ένα μετακλητό για να έρθει πρέπει να έρθει για ένα μήνα, να τον ταΐσει, να τον ποτίσει ασφάλεια. Εμείς θέλουμε εδώ για 9 εβδομάδα, 10 μέρες. Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους έχουμε ένα μήνα στο σπίτι, να τους ταΐζει, να τους ποτίζει ασφάλεια για ένα μήνα από τη στιγμή που η δουλειά είναι για 10 μέρες. Ερχόταν οι άνθρωποι 10 μέρες και φεύγανε. Τώρα, αν αυτό γίνει, μακάρι να γίνει. Ερχόταν βέβαια και από οικογένειες, από εδώ τους τοπικούς που δεν είχαν Κρόκο, από τα χωριά που είναι στην περιοχή Κοζάνης. Από άλλους νομούς. Από άλλους νομούς. Και ερχόταν και από Φλόρινα, από Γρεβενά, από Καστοριά. Τι ποσοστό εργαζομένων? Ένα 10%, 15% ερχόταν και από έξω. Τώρα με το lockdown δεν ξέρω τι θα γίνει. Επειδή έχετε εμπειρία, λένε πολύ και στην Κοζάνη τις τελευταίες μέρες, λόγω της καραντίνας και του lockdown θα μείνει κόσμος άνεργος, κόσμος που δεν δουλεύει. Αυτοί μπορούν, πιστεύετε, ότι θα έχει ζήτηση, θα έχει και προσφορά μεγάλη από αυτούς? Θα θέλουν να μπουν στο χωράφι να διπλωθούν κοιτάξτε, με τη μάσκα και να μαζέψουν Κρόκο. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να πω εγώ αν ο άλλος θέλει. Έτσι δεν είμαι. Εκτίμηση. Είναι ο Κρόκος είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Έτσι. Δεν νομίζω αυτοί που είχαν τα μαγαζιά ή κάποιοι που έμειναν άνεργοι να έρθουν για πρώτη φορά να μαζέψουν Κρόκο όταν ο άλλος θα είναι 50-60 χρονών. Και είναι μια δουλειά εδώ καθαρά γυναικεία δουλειά. Οι γυναίκες μπορούν να διπλώσουν κάτω και να μαζεύουν. Σε τέτοιες ηλικίες δεν νομίζω να μπορεί να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως μας είπατε 40 οι Αλβάνοι, 10 οι ντόπιοι από άλλους νομούς. Μιλάμε για το 50%, 2.500 κόσμος. Είναι η παραγωγή. Πίζει τα 2.500 οι εργάτες που θα πάνε να μαζέψουν. Ακριβώς, ναι. Από άλλες περιοχές εκτός Κοζάνης και από άλλη χώρα. Εσείς τι ζητάτε από την κυβέρνηση να κάνει για να έρθουν αυτοί εδώ? Ζητάμε καταρχήν να μην έχει lockdown, να έρθουν. Να έρθουν να τους φέρει, πώς θα τους φέρει αφού από τη στιγμή που έχει lockdown τώρα. Θέλετε ειδική τροποποίηση για να μπορέσουν να έρθουν, κάποια τεστ που πρέπει να γίνουν, τι? Σίγουρα για να έρθουν πρέπει να έχουν τεστ, αν προλαβαίνουν να κάνουν τα τεστ. Είναι μια δύσκολη περίπτωση που δεν ξέρω και που θα. Μακάρι να το λύσουν. Αν δεν μακάρι. Έρθουν, τι θα γίνει? Ο Κρόκος θα μείνει στα χωράφια. Θα μείνει στα χωράφια. Το είπα. Το είπαμε αυτό με τις συμβάσεις αυτά. Μπορούν να έρθουν, αλλά δεν είναι ασύμφορο να έρθουν να τους κρατήσουν εδώ ένα μήνα. Δεν είναι σαφές αυτό. Δεν είναι σαφές.